Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε τελείως θέμα αλλά και κλίμα. Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Προποντίδας την Τετάρτη το βράδυ, με πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ άλλων το μακάβριο περιστατικό που παρουσίασε η Σούπερ Τηλεόραση με το νεκροταφείο των Νέων Μουδανιών, καθώς και για το δίκτυο και τις καταγγελίες που έγιναν ίδρυυσης των Νέων Μουδανιών, αλλά και για άλλα θέματα. Η συζήτηση δεν εξελίχθηκε ομαλά, είχαμε εξύβριση από την πλειοψηφία, είχαμε στη συνέχεια ένταση με αποτέλεσμα να αποχωρήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, θα δούμε τι ακριβώς συνέβη, διότι σήμερα έχουν υποβληθεί και μηνύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω που είναι στο δελτίο ειδήσεων της Σούπερ Τηλεόρασης ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, ο κύριος Τσούφης Δημήτρης. Κύριε Τσούφη, καλωσορίσατε και ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι έγινε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας, γιατί αποχωρήσατε και σήμερα υποβάλλατε μήνυση για εξύβριση και απειλή από, ναι, και απειλή από Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. Από ένα συγκεκριμένο, όχι από πολλούς, από ένα συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, ναι, πριν από την έναρξη, όταν γίνεται η έναρξη, υπάρχει μια ώρα, προθεσμία για να υποβάλουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ερωτήματα και να κάνουν τοποθετήσεις και να απαντήσει ο Δήμαρχος. Στην διαδικασία. Βεβαίως. Αυτό προβλέπεται σε όλη την Ελλάδα, βάσει του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων. Για πρώτη φορά λοιπόν εχθές, ο κύριος Δήμαρχος έκανε παρουσία μάλιστα και ακροατηρίου πλήθος, το οποίο έρχεται να είναι, δηλαδή, βεβαίως, να ακούσουν. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλη έτσι συμμετοχή είχε. Θεώρησε σκόπιμο, αντί να κάνει αυτό που προβλέπει η διαδικασία, θεώρησε σκόπιμο να κάνει έναν απολογισμό κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία είχε αναφερθεί σε εσάς στο δελτίο ειδήσεων όσο αφορά για κάποια πράγματα τα οποία είχα βγει εγώ και είχα αναφερθεί. Τη επικαιρότητα του δίκτυου, και όχι μόνο, όλα αυτά κτλ. Και όχι μόνο, ήταν για την κοινοφιλή επιχείρηση, για τις απευθείας αναθέσεις, για το έργο αποκέντρωσης των πλαγίων, για κάποια παραχώρηση στην ομάδα του ΠΟΜ και ούτω καθεξής. Και βέβαια όλα αυτά ήταν απολογιστικός. 10 λεπτά πήγε 9 παρά 10 η ώρα και 10 λεπτά βέβαια τον λόγο πήρε ο λαλίστατος πρόεδρος της κοινοφιλής επιχείρησης, ο κύριος Καμπάνης, και ο οποίος συνέχισε το έγκλημα το οποίο είχε προφασιστεί ως προς την ώρα. 9 η ώρα λοιπόν, ναι, τελείωσε ο χρόνος. Θεώρησα σκόπιμο ότι και εμείς θα πάρουμε σαν αντιπολίτευση το λόγο για να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις, να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στην ένταση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο οφείλαμε και όσο όφελε που έπρεπε να κάνει το Προεδρείο. Άρα δυστυχώς το λόγο εκεί. Βεβαίως. Δυστυχώς όμως το λόγο δεν μας τον έδινε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μάλιστα μας είπε και το τραγγραφικό, αν θέλουμε ερωτήματα, γιατί έχει περάσει η ώρα, να υποβάλουμε τα ερωτήματα γραπτώς. Και βέβαια το θεώρησα γελίο, προσβλητικό, διότι νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί, ότι πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν απευθύνονται σε μικρά παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Έπρεπε κατά την άποψή μου. Και είναι λογικό νομίζω να. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι οι εποχές που χαρτογραφούσαν σε νερά βαθιά και χτίζοντας παλάτια πάνω σε μετακινούμενη άμμο έχουν τελειώσει. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Όταν λοιπόν δεν μου δίνουν ο λόγος, ζήτησα το λόγο επί προσωπικού. Προβλέπεται τη διαδικασία και ήταν αυστηρή η πρόεδρος να τηρήσει, βέβαια προφανώς μιμείται την κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Μουδανιών. Ας πούμε χαρακτηρισμούς, προφανώς. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, με έδωσε το λόγο για 2 λεπτά όπως προβλέπετε. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που ξεκίνησα να μιλάω, συνεχώς και η πρόεδρος αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος με διέκοπτα και με καπέλωνα και δεν μ' άφηναν να μιλήσω. Αυτό λοιπόν ήταν σαν αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε όπως καταλαβαίνετε μια ένταση. Μια φασαρία από την αντιλαμβάνομαι μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων τώρα. Και βέβαια, υπήρχαν και οι κάτοικοι κάτω του κρατήριου, το οποίο είπαν πολλές φορές αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Και επικαλούμε τη μαρτυρία του ακροτηρίου. Από εκεί και πέρα. Είπα μέσα σε 2-3-4 λεπτά όσα πρόλαβα και μπόρεσα να πω με όλη αυτή την πίεση. Το κερασάκι στην πόρτα. Μισό λεπτό. Και δόθηκε ο λόγος στον κύριο Ιντιλή. Ναι. Ήδη η ώρα είχε πάει γύρω στις 9:20 περίπου. Πριν 5 λεπτά περίπου είχε αφηχθεί ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Φώτης Τζιρούδας, μέσα στην αίθουσα. Δεν ήταν από την αρχή του Συμβουλίου. Και σε κάποια στιγμή, στα καλά καθούμενα,
άρχισε και έβριζε χειδαιότατα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την συνάδελφο στον εστιασμό μας, την κυρία Χριστίνα Μικέ. Παρουσία των συμβούλων, παρουσία κατά τη διάρκεια, των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Όταν λοιπόν τον παρακάλεσα να ανακαλέσει, όχι μόνο δεν ανακάλεσε, παρά έκανε δευτερολογία και στη δευτερολογία του συνέχισε να βρίζει τόσο την κυρία Μικέ χειδαιότατα, όσο και εμένα προσωπικά. Προσέξτε. Άρα... Όταν λοιπόν έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω, έκανα προτροπή στην Πρόεδρο να εφαρμόσει τον κανονισμό. Ο κανονισμός τι λέει? Όταν κάποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου παρεκτρέπεται, πόσο μάλλον να βρίζει. Γιατί μάλιστα είπα συγκεκριμένα ότι δεν είμαστε, έχουν περάσει προφανώς κάποιοι, ότι είμαστε σε κάποιο γήπεδο. Δεν είμαστε, δεν παρακολουθούμε αγώνα ποδοσφαίρου. Δηλαδή να φωνάζει ένα μπάχαλο, κύριε Σταθόρο. Λοιπόν, αντί λοιπόν η Πρόεδρος να κάνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός, τι προβλέπει? Να τον πει να ανακαλέσει, όχι μόνο δεν τον είπε, όχι μόνο δεν τον απέβαλε για 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο έξω όπως προβλέπεται, αλλά δεν έκανε ούτε διακοπή για τη συνεδρίαση για 5 λεπτά, 10 λεπτά και αυτά. Και όχι μόνο αυτό, ο συγκεκριμένος κύριος σηκώθηκε απειλητικά και βέβαια υπήρχε ένας συνάδελφος, ο Νίκος ο Χασάπης, που φτάσε στο σημείο να πιαστούν στα χέρια. Και βέβαια μπήκαν άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Να έρθουν λοιπόν, στα χέρια. Και βέβαια αυτά όλα που σας περιγράφω είναι καταγεγραμμένα μέσα. Γιατί όπως ξέρετε οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ηχογραφούνται και αυτά. Είναι καταγεγραμμένα όλα. Ήταν πλήθος του κόσμου και βέβαια όλα αυτά συνέβησαν χωρίς, επαναλαμβάνω, κανένα λόγο. Δεν υπόθηκε κάτι ούτε από μένα, ούτε από την κυρία Μικέ επί προσωπικού για κανέναν, πόσο μάλλον για τον κύριο Τζιρούδα. Άρα λοιπόν, και εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο έκρινα εγώ, αυτό λοιπόν το οποίο για να προστατέψω το θεσμό, γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα έχουμε όλοι μας, δεν λέω μόνο εμείς, λέω όλοι μας οι Δημοτικοί Συμβούλοι, γιατί μας έχει εκλέξει ο κόσμος, αλλά θέλοντας να προστατεύσω το θεσμό, θεώρησα σκόπιμο να πάρω την ομάδα μου και να αποχωρήσω. Και πραγματικά πιστεύω ότι έκανα το καθήκον μου απέναντι στην αυτοδιοίκηση και αυτό το οποίο πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι την επόμενη μέρα, σήμερα δηλαδή, και χτες το βράδυ στη συνέχεια, μας δώσαν συγχαρητήρια. Και ακολούθησε πέμπτη μήνυση μηνυτήρια. Είναι λογικό, δεν είναι? Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο πέρα από τη δικαιοσύνη και όπου αλλού απαιτείται. Διότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνήθιστα για Δημοτικό Συμβούλιο. Αισθάθηκα... Έτσι όπως τουλάχιστον εσείς. Βέβαια, διότι εγώ με τον κύριο Σταθόρο, ίσως δεν ξέρω, φαίνονται κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά. Με τύχα επί σειρά ετών, όπως γνωρίζετε, σε συνεδριάσεις νομαρχιακών συμβουλίων, που οι εποχές ήταν πολύ παλιές και πολύ διαφορετικές, υπήρχαν κόντρες, αλλά πάνω απ' όλα όλοι μας είχαμε ένα επίπεδο και συμφωνόμασταν τον αντίπαλό μας. Αυτό το οποίο έγινε δεν γίνεται ούτε σε ποδοσφαιρικό αγώνα, ούτε σε ζούγκλα, ούτε σε ζωολογικό κήπο. Μάλιστα. Δυστυχώς. Τα ακούμε αυτά πραγματικά και απορούμε πώς σε ένα δημοτικό συμβούλιο, θα μου πείτε, συμβαίνουν αυτά, αλλά όχι και σε τέτοιο σημείο όπως τα παρουσιάζετε. Το αντικείμενο και η ένταση, γιατί υπήρξε. Το θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήταν ενημέρωση του Δημάρχου για τα τελευταία θέματα. Βεβαίως, έκανε μια επικαιρότητα. Δεν θα έλεγα ότι έκανε μόνο ενημέρωση, θα έλεγα ότι έκανε μια απολογία. Απολογούνταν λοιπόν, και βέβαια, όταν κάποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν έχει ούτε την αγωνία, ούτε το άγχος, ούτε θέλετε την δισκαμψία, να πει οτιδήποτε. Λέει ξεκάθαρα και δεν φοβάται το φως της δημοσιότητας. Και δεν φοβάται το διάλογο. Εμάς λοιπόν μας φήμωσαν. Ούτε χούντα να είχαμε, κύριε Σταθόρο, και δεν μας άφησε να μιλήσουμε. Να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Διότι πρέπει να καταλάβουν όλοι, και οι φίλοι που μας ακούν, αλλά και σε εσάς το λέω, και απευθύνομαι προς όλους, ότι υπεράνω των νόμων δεν είναι κανένας. Αυτοί λοιπόν, κύριε Σταθόρο, ή μεταφέροντας τις παλιές κακές συνήθειες που έχουν επί σειρά ετών, είτε έχοντας άγνοια κινδύνου, προφανώς κάνουν αυτά τα οποία έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ λοιπόν, θα μου πείτε γιατί τόσο καιρό δεν έκανες κάτι περισσότερο. Να σας πω γιατί. Τόσο καιρό νομίζαμε, τουλάχιστον εγώ και οι συνάδελφοί μου, ότι είμαστε γραφικοί. Λέγαμε στα δημοτικά συμβούλια πολλές φορές. Ναι, δεν είχατε τόσο λοιπόν, δεν είχατε είχαμε λοιπόν στις οικονομικές επιτροπές. Συνεχώς προσπαθούσαμε να τους λέμε: εδώ κάνετε λάθος, απευθείας αναθέσεις, κατατμήσεις έργων, απαγορεύεται αυτό, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται αυτό κλπ. Όταν λοιπόν είδαμε ότι
επιτέλους, και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια, η αποκεντρωμένη περιφέρεια άρχισε να τους αγυρώνει σε οριδόν τις αποφάσεις δημοτικών συμβούλων. Έχει ακυρώσει 8 αποφάσεις δημοτικών συμβούλων που αφορά κατατιμήσεις έργων. Έχει ακυρώσει 6 αποφάσεις οικονομικής επιτροπής. Τίποτε και συνέχεια. Τότε λοιπόν είπαμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Και άρα λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο βήμα μας? Άρα λοιπόν, κύριε Σταθόρο, περιμέναμε το timing. Πρέπει να καταλάβουν. Λοιπόν, κριτική και δυναμική από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό μας εξέλεξε ο λαός της προποντίδας, κύριε Σταθόρο, και μας έβαλε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Πάμε λοιπόν στην ατζέντα. Είπατε ότι είχε απολογητικό ύφος ο λόγος του Δημάρχου. Εσείς θα μας πείτε όμως, που ήσασταν παρόν, αποχωρήσατε φυσικά, δεν είχατε το λόγο να απαντήσετε όσο οφείλατε. Αυτά έχουν καταγραφεί στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν, και να αρχίσω από τα νεκροταφεία, από το αποκρουστικό αυτό θέμα, κύριε Σταθόρο, όλοι ντρεπόμαστε που είμαι από τα Μουδανιά, που έγινε δυστυχώς στα διότι δημοτικά. Διότι απάντησε και εδώ δημοσίου ο Δήμαρχος. Θα σε απαντήσω, που έγινε στα δημοτικά κημητήρια των Νέων Μουδανιών. Ντρέπομαι που είμαι μέλος δημοτικό σύμβουλο σε ένα δημοτικό συμβούλιο συγκεκριμένο που έγινε αυτό το γεγονός, διότι όπως καταλαβαίνετε έχουμε γίνει ρεζίλοι πανελλαδικά. Υπάρχει κατάντια, υπάρχει ντροπή και πραγματικά δεν θέλω να πω τι άλλο υπάρχει. Και πίστευα ειλικρινά, κύριε Σταθόρο, από εδώ αυτή τη θέση που βρίσκομαι εγώ πριν λίγες μέρες που φιλοξενήσετε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καρά, να έχει το σθένος να αναλάβει την ευθύνη σαν δημοτική αρχή, να πει εμείς λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε. Μισόλυγο, και την ευθύνη την επέρριψε στους συγγενείς. Θα σας πω. Να αναλάβει την ευθύνη και να πει ότι ναι, εμείς, εφόσον τα κημητήρια είναι δημοτικά, εφόσον υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, δεν γνωρίζω το τι ακριβώς έχει συμβεί και από ποιους, μισόλυγο, θα το διερευνήσω και από εκεί και πέρα θα αποδούν ευθύνες. Αντί αυτού λοιπόν, ο κύριος Καράς τι έκανε? Πέταξε το μπαλάκι πού? Στους συγγενείς αυτών που έχουν επιβιώσει εδώ και χρόνια. Προσέξτε. Εμένα λοιπόν σας πληροφορώ, κύριε Σταθόρο, σειρά πολιτών συνδημοτών μου μέσα τα Μουδανιά με πιάσανε και με καταγγείλουν το γεγονός ότι δεν ξέραν τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχω να πω είναι σοβαρότατο. Αν λοιπόν δεν έχουν ευθυξία ο πρόεδρος της Τοπικής Ενότητας Μουδανιών, ο κύριος Θεριός Νίκος, λέω ονόματα βλέπετε, και αν δεν έχει ευθυξία ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τα δημοτικά κημητήρια, προσέξτε, ο κύριος Κοκκινίδης Κώστας, να παραιτηθούν, όφιλε και αν είχε ευθυξία ο ίδιος ο Δήμαρχος να ζητήσει έστω για τα μάτια του κόσμου, κύριε Σταθόρο, τις παραιτήσεις τους. Αν λοιπόν λέω εγώ, δεν τα πετούσαν οι συγγενείς εντός εισαγωγικών, που είπε ψέματα ο Δήμαρχος για αυτό το πράγμα, διότι εγώ έχω συγκεκριμένες μαρτυρίες συγγενών, καθένα θα σας πω και ονόματα, που μου είπαν συγκεκριμένα άτομα που δεν γνωρίζαν τίποτα. Μισόλυτο λίγο. Που δεν γνωρίζαν τίποτα. Αν λοιπόν οι συγγενείς βγάζαν τα οστά από ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος, όχι στα σκουπίδια, τα κατεβάζαν στο Δημαρχείο, τα κατεβάζαν στην παραλία, τα κατεβάζαν στην αγορά, τι θα έκανε ο κύριος Δήμαρχος και όλοι οι υπόλοιποι? Να είμαστε λίγο σοβαροί και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχω να πω είναι και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα κινηθούμε, διότι υπάρχει ο νόμος 201 περί νομικά περί ύβριση, ο οποίος λέει όποιος αφαιρεί αφαίρετα νεκρό ή μέλη του ή τέφρο του από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα φυλάξουν ή ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικά με αυτά, τιμωρείται με φυλάξη μέχρι 2 ετών. Κάθε κατεργάρης θα πάει, κύριε Σταθόρο, στον πάγκο. Άρα του. Τα ψέματα βεβαίως το προχωράμε. Έχουμε υποχρέωση στη μνήμη των γονιών μας, σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ταφεί στα δημοτικά κημητήρια των Νέων Μουδανιών. Τα κημητήρια, κύριε Σταθόρο, είναι δημοτικά. Δεν μπορείτε να υπάρχει κανονισμός, να πέφτουν τα χαράτσια, να υπάρχει λειτουργία και να, σε αυτό το κομμάτι τόσο βασικό, ο Δήμος, να η επίσημη θέση του Δήμου να είναι ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά ποιοι ξέρουν, όπως γνωρίζετε και εσείς, κύριε Σταθόρο, και βέβαια και αυτό το κομμάτι θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Προχωρούμε για την οικονομία του χρόνου. Το έχουμε αναπτύξει τις προηγούμενες ημέρες, άρα είναι ψηλά το θέμα αυτό και θα δοθεί και συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δίκτυο ίδρυυσης ήταν και αυτό στην ατζέντα. Μια πονεμένη ιστορία, κύριε Σταθόρο. Νέων Μουδανιών. Βέβαια. Μια πονεμένη ιστορία. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει το 2005/06, το οποίο το μεγαλύτερο αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο τίμημα προήλθε σε ένα μεγάλο 3 εκατομμύρια και πλέον από την εκποίηση δημοτικής περιουσίας, ναι, που είναι το ξενοδοχείο σήμερα Οκεάνια.
και από εκεί και πέρα και μεγάλες επιχορηγήσεις από τη ΣΑΔΑ κτλ. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν ξεκίνησε το έργο, τη μελέτη και βέβαια αυτά, γιατί κατηγορήθηκα και βέβαια υπόθηκε, γιατί λέω ονόματα. Ονόματα λέω, αγαπητοί φίλοι, διότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νέου Μουδανιών με έδωσε συγκεκριμένη, με απάντησε όσο όφιλε και σωστά απάντησε αυτά που τη ρώτησα. Τι απάντησε λοιπόν η τεχνική υπηρεσία, προσέξτε, από το 2009, από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το 2014, 5 χρόνια, σιγή βόνωσε το ερήμο. Όλοι νόμιζαν στα Μουδανιά ότι πίνουν νερό από το καινούριο δίκτυο ίδρυψης. Σταμάτησε το έργο διότι δεν πληρωνόταν ο εργολάβος. Άρα λοιπόν λέω, τι απαντάει λοιπόν η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία και συγκεκριμένα ο διευθυντής που το υπογράφει ο κύριος Ιωάννης Ελευθερούδης. Απαντάει λοιπόν στην αίτηση την οποία με απάντησε στις 4/12, στην αίτηση που έκανα εγώ 10/11. Προσέξτε. Και μάλιστα κοινοποίησε, όπως είχα κοινοποιήσει εγώ και στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης, κοινοποίησε και την απάντηση. Ως όφυλα. Τι απάντησαν λοιπόν, ποιος έκανε το έργο, τη μελέτη, ο κύριος Ελευθερούδης. Αυτό με λέει εδώ. Ποιος κατασκευάζει το έργο, η κοινοπαξία, ο κύριος Ελληνική Κατασκευαστική, με τα ζωνομικά έργα, ο κύριος Μακρύς. Ποιος ήταν επιβλέπον στο έργο, η κυρία Θεριού. Ορίστε, τα γράφει εδώ το χαρτί που απάντησα. Από εκεί και πέρα. Αυτό είπατε ονόματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προσέξτε λίγο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αμέσως μετά λοιπόν που έκανα εγώ την αίτηση και πριν απαντήσει ο κύριος Ελευθερούδης, άρα πότε στις 24/10, τι γράφει εδώ πέρα. Διακοπή υδροδότηση στην πόλη Νέων Μουδανιών λόγω σύνδεση τη εξαμηνή με το νέο δίκτυο ίδρυψη. Θα τα δείχνω εδώ, ορίστε. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, λοιπόν προσέξτε λίγο. Ήδη 5 χρόνια τσιμουδιά. Όταν λοιπόν κοινώ εγώ το θέμα και μέχρι να με απαντήσουν, βγάζουν για να παραπλανήσουν, να πετάξουν λάσπη στα μάτια των δημοτών. Δυστυχώς όμως σήμερα, ακόμη και σήμερα, πίνουμε νερό από σιδηροσωλήνες σκουριασμένες, από αμυαντοσωλήνες, και αυτό το οποίο έχω να πω είναι μια καταγραφή που πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο έχω να πω έχει είναι... πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Έχω υποχρέωση, βεβαίως. Μιας Φορμποντίδας, ότι αν αυτό λοιπόν κάτι το παράνομο στο αυτό όλο λοιπόν, θέμα. Βεβαίως. Γιατί πραγματικά. Εγώ κύριε Σταθόρο, είναι ανεξήγητο που δεν πίνουμε αυτό το νερό. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας. Εγώ έχονται κάποια θέματα, τα αναδεικνύουμε. Έχετε στοιχεία. Βεβαίως έχουμε στοιχεία. Τα αναδεικνύουμε και να σα πω δύο πράγματα. Δύο πράγματα που είναι βασικά. Έχει γίνει λάθος η μελέτη. Δεν εξετάζω εγώ και δεν είμαι ειδικός να εξετάσω αν η μελέτη έγινε λάθος κατά λάθος ή λάθος εξεπίτηδες. Αυτό το οποίο έχω πει έχει γίνει λάθος η μελέτη. Προφανώς. Γιατί σας το λέω αυτό. Για αστοχίες. Δύο φορές που προσπάθησαν να συνδέσουν, να δώσουν από το Δημοτικό Σχολείο προς τη Λαϊκή, στην οδό Σορφανίδη, εκεί που κάθεται ο κύριος Πάσχος, εκεί που κάθεται. Στον δρόμο που κάθεστε εσείς, κύριε Σταθόρο, και θυμάστε, έγινε ένα πέραντο συντριβάνι. Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι που μας βλέπουν ότι έχουν αυτή τη στιγμή θαμμένα 3 και πλέον εκατομμύρια, προσέξτε, και είχαν εφεύρει το εξής. Ότι δεν συνεχίζεται το έργο, δεν παραλύθηκε το έργο από το 9, γιατί χρωστάμε στον εργολάβο ένα ποσό. Και όταν λοιπόν εγώ πήρα το χαρτί αυτό από την τεχνική υπηρεσία του κ. Ελευθερού το 2014, τι λέει το χαρτί αυτό, ότι χρωστάμε σήμερα 70.000 ευρώ και βέβαια αυτά έχουν ξοφληθεί. Και βέβαια, η ταμπακέρα ποια είναι, ας τα χαρτιά. Η ταμπακέρα ποια είναι. Είναι το εξής. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει το συγκεκριμένο δίκτυο. Προσέξτε. Και όταν εγώ, κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο δείγματα σωληνώσεων και τους λέω: πάρτε αυτές τις σωλήνες και κάντε εργαστηριακό έλεγχο για να δούμε αν οι σωλήνες αυτές είναι, αν είναι σωστές οι αντοχές και αυτά κτλ. Διότι όπως ξέρετε, οι σωλήνες έρχονται από πρωτογενή ή από ανακυκλώσιμα υλικά. Προσέξτε, αυτές οι σωλήνες, κύριε Σταθόρο, είναι ακόμη και σήμερα σε ένα γραφείο μέσα στην τεχνική υπηρεσία επί τόσους μήνες με την αιτιολογία ότι ο Δήμος δεν έχει 1.000 ευρώ για να κάνει εργαστηριακό έλεγχο. Προσέξτε, κύριε Σταθόρο. Δεν είμαστε ειδικοί, ούτε δικαστήριο για να κρίνουμε. Εγώ λοιπόν αναδεικνύω τα γεγονότα και από εκεί και πέρα έχω υποχρέωση έναντι των πολιτών να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Και να καταλάβουν. Και προσφεύγεται στη δικαιοσύνη, λέτε, για ακόμη μια φορά δημόσια. Ότι όλες αυτές οι παλιές κακές συνήθειες που έρχονται από πολλά χρόνια πριν, πλέον έχουν ονοματεπώνυμο, κύριε Σταθόρ. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Ναι, γιατί ό,τι λέτε και για οτιδήποτε αυτή τη στιγμή πληροφορείται και ενημερώνεται το Δήμο της Νέας Φορμποντίδας, αναλαμβάνεται και την ευθύνη. Βεβαίως. Είστε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό λοιπόν το θέμα είναι ανοιχτό. Συνεχίζει. Μιλούμε ότι
υπήρξαν και μια άλλη σειρά θεμάτων που εσείς αναδείξατε και εσείς καταγγείλατε για την κοινοφιλή επιχείρηση. Για κάποιες απευθείες μιλήσατε αναθέσεις για την αποχέτευση των πλαγίων. Μισό, ένα. Λοιπόν, όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά. Θέλω όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά για την οικονομία του τηλεοπτικού. Λοιπόν, πρώτα. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος. Εγώ κύριε Σταθόρο δεν μιλάω γιατί λέει θα πετάει αυτά. Υπάρχει νόμος. Εγώ μιλάω με νόμους. Υπεράνω νόμο, κύριε Σταθόρο, δεν είναι κανένα. Πάντως όλα αυτά λοιπόν, τα διαψεύδει ο Δήμαρχος. Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Θέλω λοιπόν, να κάνω το σύνορο του διαβόλου. Προσέξτε λίγο. Διότι δεν είναι εδώ. Αυτοί λοιπόν επικαλούνται το νόμο 40-71-2012, άρθρο 10 παράγοντα που τροποποιήθηκε από το 259 του 34-2006. Mm-hmm. Παραβλέπουν όμως το πιο κάτω άρθρο. Προσέξτε, διαβάζουν ένα κομματάκι. Γιατί έτσι του βολεύει. Το πιο κάτω άρθρο τι λέει. Το οποίο είναι ποιο. Το 260 άρθρο του νόμου 3463 του 2006, παράγραφος 5. Τι λέει λοιπόν, το θέτει της κυβερνήσεως, τι λέει. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιαδήποτε υποχρεώσεις έχει να λάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων. Αυτή λοιπόν τι κάνανε. Αυτή λοιπόν λειτουργούσε η δημοτική επιχείρηση και έγινε η μαύρη τρύπα του 1.350. Βέβαια προήλθε ένα μεγάλο ποσό από τη συγχώνευση επί Καποδίστρια το 2010 και βέβαια συνεχίστηκε και βέβαια το 2014 και το 1.350 ήδη πληρώσανε τα δύο εντάλματα πληρώσανε και μας ήρθε στον προπολογισμό του 2015 υπήρχε εγγραφή στα έξω 450.000 για αποπληρωμή και βέβαια εμείς το καταψηφίζαμε. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι κύριοι επί σειρά ετών. Ο νόμος τι λέει. Όταν εσείς είστε διοικητικό συμβούλιο μιας δημοτικής κοινοφιλής επιχείρησης και θέλετε να κάνετε μια δραστηριότητα, φέρω ένα παράδειγμα, που κάνει 1.000 ευρώ. Δεν έχετε όμως ταμείο 1.000 ευρώ σαν διοικητικό συμβούλιο δημοτικής κοινοφιλής επιχείρησης. Έχετε 500 ευρώ. Τεκμηριωμένα λοιπόν, προκαταβολικά πριν κάνετε την εργασία και κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού σας προκαταβολικά, λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη έκθεση ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε την δραστηριότητα. Έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει προκαταβολικά. Αυτοί τι κάνανε. Λειτουργούσαν ένα χρόνο ολόκληρο και κάνανε τα πίστευτα πάρτι μέσα από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Άσπρα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα. Σοβαρότατα, προσέξτε. Σοβαρότατα και τέλος της χρονιάς. Που κάνετε τέλος της χρονιάς, ό,τι κάνατε και τώρα. Mm-hmm. Τέλος της χρονιάς το 2014. Τι ζημία έχει η κοινοφιλή επιχείρηση. 200, 300, 500, 000, 1 εκατομμύριο. Το χρηματοδοτούμε. Αυτό κύριε Σταθόρο δεν είναι παράνομο. Ο νόμος ο συγκεκριμένος, το άρθρο 3 του 206 είναι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει έλεγχος από οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και να αποδοθούν ποινικές και αστικές ευθύνες. Έχετε προσφύγει. Και βέβαια, σε αυτό έχω να πω ότι και η ΔΟΗ Πολυγύρου επέβαλε πρόστιμο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 260-270.000 ευρώ. Προσέξτε. Άρα λοιπόν, προσέξτε, γιατί. Για ψευδή και αναλυθές δηλώσεις, αν είναι δυνατόν οι δημοτικές επιχειρήσεις να κάνουν ψευδείς δηλώσεις. Τα λέω δημόσια, κύριε Σταθόρο. Αν αυτά είναι ψέματα, ας βγουν να τα διαψεύσουν. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά και από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις, έχουν κάνει από 1/9 μέχρι και σήμερα πάνω από 44 μελέτες, διότι συνεχίζουν να κάνουν. Αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Βέβαια, χτες ο κύριος Δήμαρχος, δεν ξέρω από πού τα βρήκε τα στοιχεία του ή μέσα στον πανικό του κτλ. Δεν θέλω να σχολιάσω. Μας είπε ότι δεν είναι σαν δέσεις μελέτες, είναι 22-23 μελέτες και τα λεφτά δεν είναι 860-900.000, είναι 270-280. Εγώ ότι σας λέω, κύριε Σταθόρο, έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Τι λέει λοιπόν ο νόμος. Λέει λοιπόν ότι. Ποιος νόμος. Το άρθρο 72 που αφορά τις αρμοδιότητες. Ορίστε εδώ. Τι λέει λοιπόν. Ότι λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να δώσει απευθείας ανάθεση σε εκπόνηση μελετών σε εξαιρετικά επίγονσης περιπτώσεις. Τι σημαίνει, μία θεομηνία, ένα σεισμός, μία πλημμύρα, μία φωτιά, τότε μόνο γίνεται κλπ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, από εκεί και πέρα όμως η συγκεκριμένη εργολαβία που έχουν αναλάβει κάποιοι μέσα από το Δήμο, προσέξτε τι λέω, επί σειρά ετών, με μεγάλη ευκολία, λόγω φόρτου εργασίας αδυνατούμε. Λόγω φόρτου εργασίας αδυνατούμε. Τη στιγμή που η τεχνική υπηρεσία ΠΕ και ΤΕ, όταν λέω τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νέων της Προποντίδας, ενώ και την Πολυδομία μαζί, έχει περίπου στα 24 άτομα. Μάλιστα. Παλιά η ΤΙΔ, κύριε Σταθόρο, έκανε με 8-10 άτομα έργα σε όλο τον νομό. Και εδώ βέβαια εδώ πέρα ο νομοθέτης τι λέει. Ακόμη και στην περίπτωση να κάνεις απευθείας ανάλυση που ανέφερα, πρέπει λοιπόν
αυτής ανάθεση, γιατί με τον τρόπο αυτό θα συντάσσεται πρακτικό κτλ. Ναι. Διότι πρέπει να διασφαλίζεται, προσέξτε λίγο. Να το πούμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το συμφέρον του οργανισμού και έτσι, να διατηρείται το ακέραιο και το ανεπίληπτο και αμερόληπτο της προσωπικότητας από κάθε κακόβουλο. Δεν κάνουν ούτε καν ένα πρόχειρο διαγωνισμό. Θέλουν λοιπόν να μαζέψουν τις προφορές, να τις ανοίξουν όμως τις οικονομικές επιτροπές και να πούνε αυτό το έργο το πήρε ο κ. Σταθόρος. Και δεν ρωτάω. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι μηχανικοί που σήμερα ξέρετε πόσο έχει κλονιστεί η οικοδομή, μελετητές. Προσέξτε, στη Χαλκιδική, στην Προποντίδα. Πώς είναι τυχαίο λοιπόν και έρχονται συγκεκριμένα ονόματα, κύριε Σταθόρο, από συγκεκριμένες περιοχές για συγκεκριμένα έργα. Μάλιστα. Όλα αυτά τα έχετε συγκεντρώσει. Βεβαίως. Έχετε στοιχεία. Προχωράμε. Και θα πάνε και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προχωράμε. Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα πάνε και στη δικαιοσύνη. Εγώ θα πάνε, επιμένω. Όχι θα πάνε. Έχουν πάει. Όχι θα πάνε. Γιατί είναι σοβαρότατες οι καταγγελίες. Κύριε Σταθόρο, όχι θα πάνε. Κάνετε, κύριε, και βέβαια σας είπα και κάτι πριν. Ότι το είπα σε άλλη, στον κύριο Γλύκο στην εκπομπή Εν Χαλκιδική. Βέβαια, έχω και κάποιες τύψεις που ήδη καθυστέρησα. Και βέβαια, περίμενα, διότι κάποιος είπαμε ότι είμαστε γραφικοί. Μάλιστα. Λέμε. Και βέβαια, μας δικαίωσε η περιφέρεια που άρχισε να ακυρώνει αποφάσεις επί αποφάσεων. Όσον αφορά, αναφέρατε. Το αποθητευτικό των πλαγιών. Στο αποθητευτικό των πλαγιών. Επειδή λοιπόν μ' αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και επειδή χτες άκουσα τον κύριο Δήμαρχο με κατάληξη, κύριε Σταθόρο, μισό λίγο, τι λέει εδώ κύριε Σταθόρο, είναι η απόφαση 273 του 2014, τη βλέπετε εδώ, ναι. Λοιπόν, και η οποία αναφέρεται στην 20 Αυγούστου του 2014. Λέει λοιπόν ποιοι είναι παρόντες, ποιοι ήταν απόντες και στο τέλος λέει το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κύριος Δαμιανίδης έδωσε λευκή ψήφο. Και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο κύριος Γούρης, δήλωσε παρόν. Άρα λοιπόν, μία εβδομάδα πριν από την παράδοση της εξουσίας στη νέα Δημοτική Αρχή, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρεβαίνοντας στον νόμο, ο οποίος είναι το άρθρο 65, παράγραφος 5, του νόμου 3852 του 14, εγώ κύριε Σταθόρο μιλάω με στοιχεία και με νόμους. Υπεράνω νόμο δεν είναι κανένας. Που λέει τι, ένα μήνα πριν τις εκλογές και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φύγει η απερχόμενη και να έρθει η νέα διοίκηση. Δεν μπορείς να πάρεις και μία απόφαση. Άρα λοιπόν, τι λέω λοιπόν εγώ τώρα. Δεν θα πω εγώ αν σωστά πήραν ή όχι, δεν είμαι αυτός που θα κρίνω, απλά εγώ αναφέρω κάποια γεγονότα. Λοιπόν, τι έχω να πω λοιπόν. Άρα λοιπόν, αποφασίστηκε το συγκεκριμένο έργο. Σε εκείνη τη συνεδρίαση παρουσία οριακής πλειοψηφίας, το Συμβούλιο όπως γνωρίζετε είναι 9 μελές, παρόντα ήταν 5 άτομα, από τα 5 άτομα οι δύο, ένας ψήφισε παρόν και ο άλλος ψήφισε λευκό και πέρασε το συγκεκριμένο έργο. Και βέβαια, εχθές με κατάπληξη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Καράς θέλοντας να μπερδέψει όπως συνήθισε και όπως έμαθε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχουν παλιές κακές συνήθειες, δεν μπορεί να αλλάξει μια στιγμή στην άλλη. Προσπάθησε να μας υπερίψει ευθύνη σε εμάς, λέγοντας ότι ψηφίσετε με λέει συγκεκριμένα εσείς, για μένα προσωπικά, το συγκεκριμένο έργο τον Δεκέμβριο του 2014. Και βέβαια το ψήφισα, προσέξτε λίγο. Τι ψήφισα λοιπόν το Δεκέμβριο του 2014, προσέξτε, ενέκρινε το αποτέλεσμα που είχε γίνει με στάση επιστάσεων. Το έργο, κύριε Σταθόρο, δόθηκε στις 20 Αυγούστου. Έγιναν προσφυγές οι εργολάβοι ένας με τον άλλον, ναι. Ξεκαθάρισε το τοπίο και ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 4/2014 και βέβαια είτε το ψήφισα είτε δεν το ψήφισα, το έργο είχε τελειώσει και διαδρομολογηθεί και αυτό λοιπόν ήταν η δικαιολογία του κ. Καρά. Είναι και βέβαια, σας ακούμε και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή, και βέβαια, να με ακούσετε ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια, αυτό που με εκπλήσει, από ό,τι άκουσα στην εκπομπή σας, σε πολλά, εκεί που το βόλευε τον κύριο Δήμαρχο, έλεγε: εγώ είμαι νέος δήμαρχος, δεν ξέρω κτλ. Και από την άλλη πλευρά προσπαθούσε να καλύψει την προγενέστερη κατάσταση. Να μας πει επιτέλους, ή αναλαμβάνει τις ευθύνες του από 1 Σεπτεμβρίου και μετά να ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, ή δεν αναλαμβάνει και να ξέρουμε τι μένει γενέστερη. Δεν μπορεί μια έτσι και μια αλλιώς. Είναι σοβαρότατες, επαναλαμβάνω και πάλι, σας ακούω με ιδιαίτερη προσοχή και στέκομαι στο γεγονός ότι για όσα λέτε. Και την ευθύνη αναλαμβάνετε και στοιχεία επίσης έχετε και θα τα καταθέσετε, είπαμε, στους ελεγκτικούς λοιπόν, μηχανισμούς επίσης, και στην παραβίαση, παραβίαση του άρθρου έτσι, 8, παράγραφος 3 του Προεδρικού Διαδράματος 2007. Όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, Πολύγερος, Δήμος Πολυγύρου, Δήμος Σιδωνίας, Δήμος Κασάνδρας, επειδή με τον Καλλικράτη γίνομαι ένας Δήμος, κάνουν
κάνουν διαγωνισμούς σαν ενιαίος δήμος. Ο συγκεκριμένος δήμος είτε αφορά προμήθεια καυσίμων, συντήρηση οχημάτων, προμήθεια τροφίμων, καθαρισμός ακτών, ναι, προμήθεια ίδρυσης, άρδευσης υλικού, ηλεκτρονικού υλικού, κάνουν κατατμήσεις. Αυτό απαγορεύεται. Αυτό σημαίνει γιατί ότι είναι, στην καθαριότητα που έχει κάνει άλλο εργολάβο στο Μουδανιά, άλλο στην Καλλιτάκια. Γιατί είναι εργασίες που αφορούν το ίδιο αντικείμενο. Αυτό είναι παράβαση του νόμου, βάση του νόμου το οποίο σας προανέφερα πριν. Τι λέω λοιπόν τώρα εγώ. Εγώ τόσα καιρό από την πρώτη στιγμή, εμείς λοιπόν που είμαστε γραφικοί, που είμαστε μημαθείς, που δεν ξέρουμε, που δεν έχουμε την εμπειρία όπως έχουν όλοι οι κύριοι αυτό που λένε επί 4 ετών, προσέξτε. Λέγαμε πρώτη στιγμή ότι πρέπει ο διαγωνισμός να είναι ένας και ενιαίος. Και βέβαια, κύριε Σταθόρο, δικαιωθήκαμε. Να σας γιατί, ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί η περιφέρεια, ναι, άρχισε να ακυρώνει αυτές τις αποφάσεις τις παράνομες τις οποίες είχαν λάβει. Και ρωτώ, αυτοί λοιπόν κάποιοι που ήδη πληρώθηκαν, προσέξτε, που ήδη πληρώθηκαν από την κατάτμιση που είχε γίνει, τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, πότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Άρα λοιπόν, κύριε, ή έχουν άγνοια κινδύνου. Τσούπι, ή έχουν μεροητούν για τους δικούς τους λόγους που είμαι εγώ αυτός που πρέπει να κρίνω. Αυτό το οποίο έχω όμως να πω είναι ότι εμείς σαν ομάδα μειοψηφίας σηκώνετε τα θέματα λοιπόν, πολύ ψηλά βεβαίως, από ό,τι βλέπω έχω υποχρέωση και τα καταγγέλλετε απέναντι δημόσια στο λαό της Προποντίδας να μάθει επιτέλους την αλήθεια, να μάθει κύριε Σταθόρο ποια είναι τα καθαρά χέρια που λέγαμε και εγώ τα διάφορα πράγματα προεκλογικά επί σειρά ετών, ποιοι και με τι οφείλετε σκοπιμότητα διοικούσαν όλα αυτά τα χρόνια το Δήμο της Νέας Προποντίδας. Πάντως έχω να σημειώσω και το εξής, ότι υπάρχει και νομική υπηρεσία, από ό,τι γνωρίζω, σε κάθε δημοτική αρχή. Δεν συμβουλεύονται την νομική υπηρεσία. Διότι μιλήσατε εδώ για άγνοια νόμου, μιλήσατε εγώ μιλάω συγκεκριμένα για Σταθόρο. Πράγματα τα οποία εγώ δεν, μιλάω. Δεν είναι νόμιμα. Εγώ, κύριε Σταθόρο, δεν μιλάω δηλαδή, τι με πυροτεχνήματα. Προσέξτε λίγο. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα πράγματα. Δίνεται μια εικόνα ενός δήμου που λειτουργεί υπεράνω ανεξέλεγκτα. Μα δεν λειτουργεί. Εσείς βλέπετε να λειτουργεί. Η ανευθυνότητα και η ανικανότητα έχει φτάσει στο μεγαλείο. Δεν μιλήσω για την καθημερινότητα, αλλά πριν φτάσουμε στην καθημερινότητα. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Ένα είναι που είναι πολύ σημαντικό, όμως, που πονάει τον κόσμο. Είχαμε πει προεκλογικά ότι παραβιάζοντας το άρθρο 19 του νόμου, από το νόμο 26 του 10 του 1958, για το πάγιο τέλος ίδρυυσης, γιατί δεν είναι ανταποδοτικό. Προσέξτε λίγο, το πάγιο προσέξτε, είναι χαράτσι. Άρα λοιπόν, παίρνει καθαρά φορολογικό και εισπρακτικό χαρακτήρα, ναι, όσο αφορά το πάγιο της ίδρυυσης, της άρδευσης και της αποκέντρωσης, όπως και τα τέλη φωτισμού. Άρα λοιπόν, πληρώνει ο κόσμος σήμερα η γιαγιά και ο παππούς που δεν έχουν να φάνε, που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλοι μας, προσέξτε. Μάλιστα. Λίγο, προσέξτε, πληρώνουν 50 ευρώ το πάγιο ίδρυυσης, 30 ευρώ αποκέντρωσης και όχι μόνο στα 80 ευρώ, βάζουν και παράνομο ΦΠΑ, 23%. Προσέξτε, και όχι μόνο βάζουν παράνομο ΦΠΑ, αλλά και να σας πω κάτι. 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ έχουν κατευθυνθεί από το Δήμο της Νέας Προποντίδας στο Υπουργείο και στο κεντρικό κρουβανά του κράτους παράνομα, διότι έγινε παράνομη εισπράξη ΦΠΑ. Και όχι μόνο έγινε παράνομη εισπράξη ΦΠΑ 23% και πήγαν 3 εκατομμύρια κάτω, προσέξτε, τι κάνανε λοιπόν οι κύριοι. Φέραν λοιπόν στον κωδικό, στον προπολογισμό 06000324, φέρανε ποσό 200.000, εδώ κύριε Σταθόρο, εδώ είναι. Εγώ δεν μιλάω. Βλέπετε εδώ με στοιχεία. Φέραν το ποσό 249.779,96 για ΦΠΑ στο πόσιμο νερό που βάζει δημοσίευση είναι 13. Είχα κάνει λάθος και το βάλανε 23. Άρα λοιπόν τι να πω. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ γιατί υπόθηκε κάτι επιπροσωπικού. Επιπροσωπικού, αυτό όσο θέλω αφορά, να πείτε. Είναι αφορά, σοβαρότατες οι καταγγελίες λοιπόν, που έχασα μέχρι στιγμής. Για χώρο, για οικόπεδο που παραχωρήθηκε στον ΠΟΜ για την κατασκευή γηπέδου στα Νέα Μουδανιά. Να με συγχωρήσει ο αγαπητός ο κύριος Δημαρχός. Εκεί έγινε αναφορά στο όνομά σας ότι κι εσείς φτιάξατε ένα γήπεδο στην Νέα Τρίλια και τώρα θα φτιάξετε και ένα ακόμη. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, ότι η διαδικασία που έγινε ήταν καθόλου ανομότυπη. Ήρθε λοιπόν ένα αίτημα από μια ποδοσφαιρική ομάδα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα στήριξε να γίνει η παραχώρηση ενός χώρου προκειμένου να γίνει μια δραστηριότητα. Συγκεκριμένα ένα κλειστό γυμναστήριο, προσέξτε. Μιλάτε για τον ΠΟΜ τώρα πλέον. Μιλάω για τον ΠΟΜ. Και βέβαια είναι για να μπει σε μία, μέσω ενός προγράμματος μέσα από τον ίδιο από την ανεπεξήγητη εταιρεία. Ναι. Χαλκιδικής. Βέβαια, δεν κατάλαβα το σκεπτικό του κυρίου Καρά. Προσέξτε, κύριε Σταθόρα, πρέπει να ξέρετε κάτι. Όταν λοιπόν αναφέρθηκε στο όνομά μου,
ότι ο κατασκευαστής του έργου της νέας Τρίγλιας, κάτι παρόμοιο που έγινε πριν από χρόνια, το 2010, αν δεν κάνω λάθος, στη νέα Τρίγλια, του συγκεκριμένου έργου ήταν ο κύριος Τσούφης, η εταιρεία του κύριου Τσούφη. Όπως βέβαια και ο κατασκευαστής του έργου. Και έτσι είναι, αυτό δεν είναι ψέμα. Όπως και ο κατασκευαστής του έργου που θα γίνει από την ένταση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Χαλκιδικής, συγκεκριμένα για το γήπεδο, είναι ο κύριος Τσούφης. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Σταθόρο, που άλλη φορά να ξέρω ότι το αν θα πάρω ιδιωτικές δουλειές, προσέξτε, όχι δημόσια έργα, ιδιωτικές δουλειές, θα πρέπει να ρωτάω και να έχω τη σύμφωνη γνώμη του κύριου Καρά. Ο κύριος Καράς όμως δεν είπε το εξής. Προσέξτε, ότι ο κύριος Τσούφης στο συγκεκριμένο έργο της Νέας Τρίγλιας που το πήρε μέσα από διαδικασία που αποφάσισε η ομάδα της Νέας Τρίγλιας, προσέξτε, έκανε δωρεάν το 5x5. Προσέξτε, το 5x5 που είναι στην Τρίγλια στο γήπεδο, το έκανε δωρεάν ο κύριος Τσούφης. Έκανε δωρεάν το δίκτυο οβρίων που υπάρχει μπροστά από τη Μικρή Κερκίδα. Έκανε δωρεάν τη δεξαμενή και το αντιδικό σηκώδημα που υπάρχει. Έκανε δωρεάν το κεντρικό που λειτουργεί. Προσέξτε. Όσον και αφορά, βέβαια, ναι, και βέβαια είναι, δεν είναι, έχω υποχρεώσει. Είναι γνωστά, βεβαίως. Είναι γνωστά. Όχι, για να μην πετάμε σκόνη και λάσπη στον ανεμιστήρα. Και βέβαια, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, κύριε Σταθόρο, σε αντίθεση με κάποιου άλλου ενδεχομένω. Εγώ και φορολογικές δηλώσεις κάνω. Και εγώ και η οικογένειά μου και οι συγγενείς μου, ό,τι αγοράζουμε και πουλάμε, κύριε Σταθόρο, υπάρχουν συμβόλαια και είναι κατεθειμένα εκεί που πρέπει. Άλλοι λοιπόν να προσέξουν που κάνουν δουλειές όπως τις κάνουμε με προσύμφωνα. Η δικαιοσύνη είναι κοντά και πρέπει να είναι προσεκτική, είναι θα είμαι αμήλικτος. Είναι ένα μήνυμα αυτό που είναι μήνυμα, τώρα. Είμαι ξεκάθαρος. Πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι τους, και ειδικά ο κύριος Δήμαρχος, δεν απευθύνεται σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας, καθότι επάγγελμα δάσκαλος νηπιαγωγείου και βέβαια τόσα χρόνια που έχει ασκήσει το επάγγελμά του 15 και πλέον χρόνια, προφανώς δεν έχει ενημερωθεί. Εντάξει, ότι και η μέθοδος έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ο καθένας κρίνει και κρίνεται, να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Εγώ λοιπόν ξέρω πολύ καλά τι κάνω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και άρα λοιπόν στη δουλειά μου είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Άλλοι να έχουν το πρόβλημα και ανοιχτά, να έχουν λοιπόν νόμους. Πολλά θέματα έχουν ανοίξει η ασκή του Αιώλου από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πολλά από τα θέματα αυτά που ήδη κουβεντιάσαμε σήμερα είναι αυτό το που είναι καταλήγουν πάρα στη δικαιοσύνη, λοιπόν, το λέω πολλά, για πολλωστή όχι πολλά, όλα. Όλα. Όχι, το επεισόδιο. Αυτό λοιπόν το οποίο τελειώνοντας έχω να πω είναι υπάρχει μια αδράνεια, μια απάθεια, μία ανικανότητα, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς από όλα ή όλα ή ενδεχομένως ή κάτι άλλο, από τη Δημοτική Αρχή όσο αφορά την εικόνα μας και στην πρωτεύουσα αλλά και σε όλα τα δημοτικά παραλιακά διαμερίσματα. Να ξεκινήσω από την κατάτια που υπάρχει στους Λακκούβες, να ξεκινήσω από την καθαριότητα, να ξεκινήσω από ότι υπάρχει ένα μπάχαλο, δεν λειτουργεί, κύριε Σταθόρο, δυστυχώς τίποτα, δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Παρότι έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί υποτίθεται ότι συγκεκριμένοι κύριοι, αν όχι όλοι περισσότεροι, είχαν και μια σχετική εμπειρία προηγούμενων ετών. Άρα λοιπόν, η ανικανότητα, η αδιαλαξία, η αδιαφορία, άλλοι λόγοι. Προσέξτε. Άλλοι λόγοι, το τονίζω, κύριε Σταθόρο. Μάλιστα, άρα λοιπόν, αυτό που δείχνουμε είναι μια εικόνα ενός Δήμου που παραπέει, σαν να είμαστε ένα κυβέρνητο καράβι μέσα στον ωκεανό και μας πετάει μια στα βράχια, μια στα γκρέμια. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, αυτή είναι η αλήθεια και θέλω να κοιτάξω κατάματα τους φίλους που μας βλέπουν, ότι μας ακούν, ιδιαίτερα τους φίλους του Μουδανιώτες, και θέλω να τους ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη που ντρέπομαι, επειδή είμαι δημοτικό σύμβουλο και είμαι και Μουδανιώτης, κύριε Σταθόρο, για την κατάντια που υπάρχει και αυτό το έσχος που έχει γίνει στα μνήματα για λογαριασμό της Δημοτικής Αρχής. Επειδή λοιπόν δεν είχα το στένος αυτοί να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από τις συγγενείς των ατόμων που ξέθαψαν, προσέξτε, ζητάω εγώ συγγνώμη για λογαριασμό τους. Αυτή είναι αλήθεια, είναι πικρή και πρέπει λοιπόν να αναλάβουν και να έχουν το στένος σαν δημοτικοί άρχοντες να αναλαμβάνουν την ευθύνη, κύριε Σταθόρο. Και να μην κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Κύριε Τσούφη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που με δώσατε. Παρότι ο χρόνος χρέος μας, είναι και δίνουμε λόγο σε όλους και θα δώσουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι πλέον η αντιπολίτευση πλέον, και λέω το πλέον, όχι τώρα δεν κάναμε, απλά κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας, απλά δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί όσες φορές είπαμε μέσα δημοτικά συμβούλια να έρχεστε και εσείς και τα άλλο τοπικό κανάλι, δεν το θέλανε επανειλημμένα, το είπαμε, γιατί προφανώς δεν τους εξυπηρετεί για να βλέπουν αυτά τα οποία γίνονται. Άρα λοιπόν εμείς πλέον χαράσουμε μια άλλη στρατηγική, μια άλλη πορεία, μια να δούμε, δυναμική, να δούμε στο λαό της Προποντίδας, να περπατήσουμε όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά να μάθει επιτέλους ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ θα για τον χρόνο σας. Περιμένουμε και εύχομαι να τα και θα ζητήσουμε απαντήσεις για όλα όσα έχουν υποθεί. Εγώ ευχαριστώ σας ευχαριστώ. Πολύ.